Ενδιαφέροντα τα όσα μας είπε η κυρία Παπαβασιλείου, νομίζω. Νομίζω ότι θα είναι εξίσου ενδιαφέροντα και για τους τηλεθεατές μας, μικρούς και μεγάλους. Ας δούμε όμως στην πράξη αυτό το site. Ναι, αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι έχουν κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια αυτοί οι άνθρωποι για να δείξουν όσο το δυνατόν πιο κατανοητά και απλά όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν τους χρήστες του διαδικτύου. Να πούμε ότι έχουν ξεχωρίσει σε τρεις ενότητες τους μεγάλους, τους εφήβους και τους μικρούς. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε τους εφήβους, γιατί είναι μια ευπαθή ομάδα και είναι και οι περισσότεροι χρήστες στο ίντερνετ και αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο από αυτό. Ας πάμε στην ενότητα μεγάλη. Ενότητα μεγάλη. Να δούμε εδώ τι μπορεί κάποιος να διαβάσει, να ενημερωθεί, πώς να ενημερωθεί. Αριστερά αναλύονται οι θεματικές ενότητες, ας πούμε στην ενότητα επικοινωνία και ιδιωτικότητα, και ας πάρουμε ένα παράδειγμα της κοινωνικής δικτύωσης που ήταν και το θέμα της προηγούμενης εκπομπής μας. Σωστά. Αναφέρει λοιπόν ότι οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, οι social networking sites, όπως τα πολύ δημοφιλή στη χώρα μας Facebook, High Five, MySpace, αποτελούν καθημερινή συνήθεια των νέων. Αναλύει κάποια ακόμα στοιχεία. Να πάμε εδώ στο σημείο των γενικών συμβουλών που προτείνει για τους ενήλικες. Μην απαγορεύετε την πρόσβαση, συνήθως οδηγεί σε αντίθετα αποτελέσματα. Στα παιδιά μας εννοεί. Στα παιδιά. Είναι συμβουλές προς τους γονείς, προς τους εκπαιδευτικούς ή στους ενήλικες που θέλουν να γνωρίζουν τεχνολογία. Είναι πολύ σημαντικό γιατί ειδικά οι έφηβοι έχουν μια τάση αντίθεσης. Κρατάνε μια στάση άρνησης, ναι, ναι, συνήθως. Και αντίδρασης. Ακριβώς. Ζητήστε από τα παιδιά, από το παιδί να σας δείξει πώς λειτουργούν οι σελίδες αυτές. Μπορείτε να περιηγηθείτε και μόνοι σας, ώστε να κατανοήσετε το είδος των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα. Ας δούμε αυτή τη θεματική ενότητα, πώς την αναπτύσσουν στην ενότητα έφηβοι. Στο ίδιο site λοιπόν, αλλά στην κατηγορία των εφήβων, ναι, όπου εκεί πια δεν είναι ενήλικες που τους δίνονται οδηγίες, αλλά οδηγίες για το πώς να αντιμετωπίσουν τα παιδιά, αλλά πώς τα ίδια τα παιδιά να συμπεριφερθούν μέσα σε τέτοιες ιστοσελίδες. Και θα δούμε στη συνέχεια και κάποια spot που μας προτείνει το Safer Internet, σε αυτό εδώ το σημείο. Στην επικοινωνία λοιπόν. Ακριβώς. Προσπαθεί να χρησιμοποιήσει μία γλώσσα πολύ πιο κοντά στη γλώσσα που επικοινωνούν οι έφηβοι. Γι' αυτό το λόγο, εδώ στις θεματικές ενότητες, δεν το αναλύει σαν, σαν ιστότοπη κοινωνικής δικτύωσης, αλλά φατσοβιβλίο το αυτό αναφέρει. Σημαίνει φατσοβιβλίο. Αυτό σημαίνει φατσοβιβλίο και είναι πολύ διαδομένο στη γλώσσα των... Εννοείς το Facebook, δηλαδή ακριβώς, την ελληνική μετάφραση. Τα γκρίκλεις. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν έχει μια πολύ ωραία ενότητα, το ήξερες. Το Facebook δημιουργήθηκε το 2004 από τον Mark Zuckerberg και εμπνεύστηκε το όνομά του από τα χαρτιά που χρησιμοποιούν οι σπουδαστές στο Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Πολιτειών για να γνωρίζονται μεταξύ τους. Και αυτό γιατί τα πρώτα χρόνια του Facebook χρησιμοποιούνταν μόνο από φοιτητές του Harvard και στη συνέχεια και άλλων πανεπιστημίων. Οι συμβουλές που δίνονται εδώ. Εξίσου ενδιαφέρουσες. Ναι. Μην δίνεις σε κανέναν τον κωδικό πρόσβασης στο εικονικό προφίλ σου. Κάτι που το τονίσαμε και την προηγούμενη φορά. Πριν γραφτείς σε μια ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, ζήτησε από κάποιον ενήλικα να σου εξηγήσει τι λέει η δήλωση περί απορρίτου. Έτσι θα ξέρεις με ποιον τρόπο θα χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα τα προσωπικά σου δεδομένα. Επίσης το τονίσαμε και αυτό. Και είναι κάτι που τα παιδιά ειδικά και οι έφηβοι δεν το κάνουν ποτέ. Δεν το κάνουν δυστυχώς. Και σιγά μην κάτσουν να διαβάσουν τους όρους. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν παιδιά που έχουν ευαισθητοποιηθεί και ασχολούνται με αυτού του είδους τις ενημερώσεις. Να δούμε σε αυτό το σημείο ένα βίντεο που σχετίζεται με τους ενήλικες. Με τους ενήλικες. Σχετικά, ναι. Σχετικά με τον εθισμό. Είναι γνωστοί οι δύο παρουσιαστές εδώ του spot. Για να το δούμε λοιπόν. Παρουσιαστές του Μένουμε Ελλάδα είναι. Είναι της ΝΕΤ οι παρουσιαστές αυτοί. Σωστά. Και είναι και πολύ σημαντικό ότι συμβάλλουν και εκείνοι με τον τρόπο αυτό στο να ευαισθητοποιήσουν όλους εμάς τους ενήλικες για τέτοιου είδους θέματα. Ακριβώς. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι είναι κάτι καινούριο που έχει μπει στη ζωή μας και σαν τέτοιο, επειδή ακριβώς δεν γνωρίζουμε καλά τη χρήση του, κινδυνεύουμε περισσότερο ίσως από κάποια άλλη εποχή. Έτσι είναι. Πώς πάει?
Χανείς. Κερδίζω. Κερδίζεις. Τα αφήνεις λιγάκι να πάμε στο σούπερ μάρκετ. Όχι. Γιατί βρε Γιώργο. Γιώργο μου, τι κάνεις. Το φαγητό κρύωσε. Θα έρθεις να φάμε. Μα τσατάρω με τον άνθρωπο, δεν βλέπεις τώρα. Τι θα γίνει, εγώ είμαι έτοιμη, πάμε καμιά βόλτα. Δεν βαρέθηκες εσύ ή είμαστε στο κομπιούτερ. Ψάχνω κάτι στο ίντερνετ. Γιώργο, δεν υποφέρεσαι. Φεύγω μόνη μου. Μόνος έμεινα. Καλά, να πάθεις. Το διαδίκτυο μπορεί να σου κάνει τη ζωή πολύ πιο εύκολη. Μάθε όμως να το χρησιμοποιείς με μέτρο και πάνω απ' όλα μην ξεχνάς να ζεις την πραγματική ζωή. Enter. www.sferinternet.gr Για ένα ασφαλέστερο διαδίκτυο. Να δείξουμε ένα ακόμα βίντεο, το που είναι ο Μίτσος. Το οποίο απευθύνεται... Μπάμπης Πέτρος Σάκης Μπάγκος. Είναι εδώ ο γιος σας. Ναι, είναι πάνω στο δωμάτιό του. Περάστε. Για χαρά, είμαι εδώ ο Μιτσάκος. Ναι, είναι πάνω. Ωραία, τότε πάμε πάνω να δοκιμάσουμε μερικά κολπάκια. Αχ, ωραία. Ωραίο το σπιτάκι. Πού είναι ο Μίτσος? Από εδώ. Καλημέρα. Γεια σας. Αυτή είναι η Ανούλα. Τι ωραίο κούνελο που έχεις. Έλα, εγώ θα σου δείξω έναν αληθινό κούνελο. Στον πραγματικό κόσμο θα προστατεύατε τα παιδιά σας. Κάντε το και στο διαδίκτυο. www.savemitchos.gr. Είναι ένα σχετικά έντονο βίντεο. Σκληρό θα το λέγαμε. Ναι. Για τα ελληνικά δεδομένα. Για τα ελληνικά δεδομένα. Ίσως δεν αρμόζει ακόμα, όμως αφήνει σαφή υπονοούμενα για το τι μπορεί να. Και μπορεί εμείς να μην έχουμε γίνει. Φτάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό σε όλα αυτά που υπενήσεται το βίντεο, αλλά ας μην ξεχνάμε με όσα έχουν βγει μέχρι στιγμή στη δημοσιότητα, με όσα γνωρίζουμε, ότι πολλά από αυτά έχουν γίνει και στην ελληνική πραγματικότητα. Δυστυχώς ναι, και καλό είναι να προλαμβάνουμε. Ακριβώς. Είναι γερμανικής νομίζω έμπνευσης και έχει μεταφραστεί στη γλώσσα μας. Σωστά. Ωραία. Αυτό ήταν ένα βίντεο που απευθυνόταν στους έφηβους. Έχει παίξει στην ελληνική τηλεόραση ήδη. Να πάμε τώρα... Ναι, να πάμε τώρα στην κατηγορία παιδιά και εδώ να τονίσουμε ότι χρησιμοποιεί πάρα πολύ απλό λεξιλόγιο αυτό το site. Είδαμε τη διαφορά, Ναι. Το site για τους ενήλικες, το site των εφήβων. Προσπαθεί να... Στα παιδιά, ακούμε και το περιβάλλον, είναι παιδικό. Ακριβώς. Είναι ένα νησί στο οποίο μπορούμε να πάμε και μέσω κάποιων quiz να μάθουμε τρόπους αντιμετώπισης από τους κινδύνους του ίντερνετ. Επίσης θα δούμε ότι δεν αναπτύσσει το θέμα των site κοινωνικής δικτύωσης, γιατί είναι ηλικίες μικρές. Και γι' αυτό το λόγο εστιάζει το ενδιαφέρον του σε άλλου είδους θέματα, όπως για παράδειγμα τους τρόπους καλής συμπεριφοράς, για το κινητό τηλέφωνο, για το chat. Να πάμε να δούμε ένα quiz. Το chat είναι κάτι που το κάνουν και μικροί. Είναι κάτι που το κάνουν μικρά παιδιά, σωστά. Βέβαια, να δούμε εδώ, λίγο τις ερωτήσεις. Θα πρέπει να πούμε ότι ναι, το Facebook δεν είναι για μικρούς. Αλλά δεν μπορεί τελικά να απαγορέψει και σε μικρούς βάζοντας ψεύτικα στοιχεία να μπουν μέσα. Ναι. Αυτό που και δεν επιτρέπει το Facebook είναι ηλικίας κάτω των 13. Ναι, αλλά αν εγώ δεν δηλώσω ότι είμαι. Ναι, εντάξει, προσπαθούμε. 8 και είμαι 15. Εντάξει, όσο το δυνατόν εκεί. Το λέω γιατί είμαστε στην Ελλάδα. Προσπαθούμε να βάλουμε όσο το δυνατόν πραγματικά στοιχεία, αλλά να περιορίσουμε το τι στοιχεία βάζουμε. Μέσω ερωτήσεων προσπαθεί να τονίσει τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα παιδί χρησιμοποιώντας το ίντερνετ. Και μουσικούλα ακούμε. Και μουσικούλα ανάλογη. Θα δώσει 10 ερωτήσεις. Θα επιλέξουμε ανάμεσα στην πρώτη ή στη δεύτερη, σε δύο από τις πιθανές σωστές απαντήσεις. Σήμερα στο σχολείο άκουσες κάποιους να μιλάνε για κάτι chat room στο διαδίκτυο. Οι απαντήσεις μιλούσαν σίγουρα για κάποια σελίδα με πληροφορίες για τη διακόσμηση δωματίων ή μιλούσαν για δωμάτια ανοιχτής επικοινωνίας που διάφοροι χρήστες συνομιλούν μεταξύ τους. Και το παιδί έρχεται να δώσει τη σωστή απάντηση, επιβραβεύεται.